έτοιμη να ανοίξει την κάνουλα της χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη Κρήτη, δηλαδή του βόρειου δικού άξονα, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό δήλωσαν σήμερα από το Ηράκλειο υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕΠ, τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχαν με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του Αντιπροέδρου της Παγκρήτιας Τράπεζας. Ο δρόμος μπροστά μας ξεκινάει από μια εκτεταμένη και ουσιαστική μελέτη και από τεχνικής άποψης και από κυκλοφοριακής άποψης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο, στον Υπουργό Μεταφορών, υποδομών μάλλον, να αξιολογήσει την καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης αυτού του έργου. Πιστεύω ότι ο συνεργάτης, ο Μάνος Μαγουλάκης, τα είπε πολύ detailed και πολύ καλά πριν. Βεβαίως ενδιαφέρουν την τράπεζα, αν είναι ετοιμασμένα σωστά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕΤΕΠ Μάνο Μαρουλάκη, η τράπεζα μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, χωρίς μάλιστα την επιβολή διοδίων. Με τον ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο να πληρώνεται από την πολιτεία. Μοντέλο χρηματοδότησης θα βασιστεί όχι σε πληρωμές διοδίων, αλλά ουσιαστικά σε πληρωμές διαθεσιμότητος. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, συμφωνούν συμβατικά ότι μία λωρίδα από τις δύο, ανακατεύθυνση, δεν μπορεί να είναι κλειστή παραπάνω από, ας πούμε, μία ώρα το 24ωρο για συντήρηση ή για οτιδήποτε. Αν αυτό το πράγμα ο ιδιώτης δεν το πετύχει, πληρώνει πέναλτις. Το που αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά είναι η πρόταση την οποία έχετε ακούσει πολλές φορές από μένα, ότι για το βόρειο δικό άξονα δεν χρειάζονται διόδια. Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως τονίστηκε, και για την κατασκευή άλλων μεγάλων αναπτυξιακών έργων και συγκεκριμένα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, του αεροδρομίου στα Χανιά, του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου, καθώς επίσης νέων σχολικών συγκροτημάτων. Θεωρώ ότι με τη βοήθεια της τράπεζας, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και η πολιτική βούληση, αλλά και η διεκδίκηση από εμάς προς την κεντρική εξουσία, τα έργα αυτά, ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η μοναδική τράπεζα στον κόσμο που όλα τα χρόνια της κρίσης και σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τις πληρωμές διαθεσιμότητας χρηματοδοτήθηκαν αρχές του έτους 24 σχολεία στην Αττική από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα το ελληνικό δημόσιο συμβάλλεται με τον παραχωρησιούχο, συμφωνούν ένα μέγιστο τίμημα πληρωμής ανά έτος από την αρχή λειτουργίας του έργου, όχι όμως κατά την κατασκευαστική περίοδο, και ταυτόχρονα συμφωνούν με τον ιδιώτη επενδυτή πώς αυτό το έργο θα λειτουργεί και πώς θα συντηρείται.